Είμαι ο Χρήστος Μαφιάνης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και βρίσκομαι εδώ πέρα για να απαντάω σε ερωτήσεις και να αναπτύσσω θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολεμικές τέχνες ως επιτοπλίστων. Σημερινή ερώτηση, Γιάννης Boxing. Η ερώτηση έχει να κάνει με το αν κάποιος θα πρέπει να εξασκεί μια τέχνη μέχρι να τη μάθει πάρα πολύ καλά, άριστα, ή να ξέρει λίγο απ' όλα. Εγώ έχω πει ότι είμαι ένας δάσκαλος ο οποίος βρίσκομαι στον παραδοσιακό χώρο, δηλαδή διδάσκω το γονιτσούν, το οποίο είναι μια παραδοσιακή πολεμική τέχνη, όσο και αν είναι διαφορετική, θα λέγαμε, από τις υπόλοιπες. Αλλά η όλη μου διαδρομή βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση και σε μια διαρκή εξέλιξη, περνώντας από πάρα πολλά συστήματα. Είπα ότι έχω 6 μαύρες ζώνες φέτος, έτσι, με τη βοήθεια του Θεού και του δασκάλου μου, μπορεί να πάρω την 7η μαύρη ζώνη μου στο εσκρίμα. Και περνώντας γενικά από διάφορα μαχητικά συστήματα, διάφορες άλλες πολεμικές τέχνες, παλαιστικά, κρουστικά ή οτιδήποτε έχει να κάνει αυτό, έτσι, έχω περάσει γενικά από 17 διαφορετικά στυλ. Αυτό δεν είχε να κάνει ότι εγώ πίστευα ότι αυτό, πώς το λένε, κάνοντας Wing Chun, έτσι, από εκεί και μετά που ασχολήθηκα με το Wing Chun, ασχολήθηκα μόνο με το εσκρίμα, το οποίο μου έδωσε ένα καλύτερο φάσμα ως προς το θέμα της αντιμετώπισης των όπλων, δηλαδή τα όπλα μάχης, όπως είναι το ραβδί ή το μαχαίρι ή κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί έξω, το οποίο λυπάμαι που το λέω, αλλά το Wing Chun δεν είχε κάποια πράγματα να μου προσφέρει ως προς αυτό το θέμα, δηλαδή στην αυτοάμυνα σε μαχαίρι ή και οι υπόλοιπες πολεμικές τέχνες, αυτά που είχα δει, ας πούμε, όταν γνώρισα το εσκρίμα, αυτά τα πράγματα που είδα να δείχνουν οι άλλες πολεμικές τέχνες στην αντιμετώπιση τέτοιων όπλων, μου φανήκανε αστεία. Γι' αυτό και θεώρησα ότι είναι καλό να ασχοληθώ και με το εσκρίμα, ώστε και να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου σε ένα σύστημα το οποίο έχει αρκετά συγγενικά στοιχεία με το Wing Chun, μπορεί εύκολα να συνδυαστεί, μπορεί εύκολα το ένα να ενσωματώσει ή και να απορροφήσει το άλλο. Η όλη μου διαδρομή πριν ήταν το να ασχοληθώ με τόσα πολλά, ήταν ότι κάνοντας μία τεχνική αισθανόμουν ότι δεν με καλύπτει στον τομέα που ήδη ασχολούμαι εγώ. Δηλαδή, πέρα από όλα αυτά που έκανα και σαν αγωνιστικά ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που πάντα ζητούσα ήταν να έχω μια πολύ καλή τέχνη, ώστε να μπορώ να, έτσι, αν θα χρειαστεί και όταν θα χρειαστεί, και χρειάστηκε πάρα πολλές φορές, να μπορώ να μάχομαι έξω, πώς το λένε, αρκετά καλά. Δηλαδή αυτό που θα μάθω να μπορεί να με βοηθήσει έξω, ή γενικά και στις δουλειές μου που είχα κάνει σαν σωματοφύλακας ή οτιδήποτε άλλο, θα μου δίνε κάτι το οποίο θα ήταν σε θέση ισχύως από τα υπόλοιπα, ώστε να μπορώ να επιβληθώ πολύ πιο, να μπορώ να επιβληθώ πιο γρήγορα με αυτό που ξέρω. Βλέποντας τα πράγματα και τον κόσμο έτσι πως εξελίσσεται ραγδαία πάρα πολύ γρήγορα, γενικά έχει περαστεί η λογική ότι είναι καλό να κάνεις πολλά και από λίγο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, γιατί κάποιες φορές μιλάω, ας πούμε, και λέω κάποια πράγματα τα οποία σύντομα θα κάνω ένα βίντεο γι' αυτό, ότι για να πεις ότι θα μάθεις μια πολεμική τέχνη, οποιαδήποτε είναι αυτή, έτσι ξεκινάς, κάνεις, βλέπω δάσκαλους τεράστιους που κάνουν 30-40 χρόνια μια τεχνική, προπονούνται στην ίδια, δεν αλλάζουν τίποτα, περπατάνε πάνω σε αυτήν και συνεχίζουν να το κάνουν. Το λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα λέγαμε ότι ναι, μεν σου δίνει κάποια πράγματα σε σφαιρική γνώση να βλέπεις κάποια πράγματα, αλλά δεν πιστεύω ότι με ένα μικρό χρονικό διάστημα που ασχολείσαι με μια πολεμική τέχνη μπορείς να, ή μαχητικό σπορ, μπορεί να ενσωματώσεις πολλά πράγματα επάνω σου, πηγαίνοντας με τη λογική ότι κάνοντας προπόνηση σε ένα σύστημα, λέω ότι αυτό το σύστημα για να το μάθεις θέλει επαναλήψεις, προπόνηση, γιατί το σώμα έχει μνήμη,
ότι του μαθαίνεις αυτό θα κάνει. Όταν το φορμάρεις σε μια κατάσταση να μαθαίνει κάποια πράγματα και ξαφνικά αυτό πρέπει να το αλλάξεις, το σώμα σου, ακόμα και το μυαλό σου δέχεται ένα σοκ ως προς την αλλαγή ή να προσαρμοσείς τα καινούργια στοιχεία. Εγώ δεν θα μπω στη λογική να πω όχι, γιατί ο καθένας έτσι κι αλλιώς θα κάνει αυτό που θέλει ή θα κάνει αυτό που πιστεύει για αυτόν, αλλά η συμβουλή δικιά μου είναι μία τέχνη, το πολύ δύο. Μία τέχνη ή το πολύ δύο. Δηλαδή δεν πιστεύω το να πηγαίνεις, ας πούμε, εξάμηνα, χρόνο εδώ, τρεις μήνες εδώ, τρεις μήνες εκεί και να κάνεις. Η πολυσυλλεκτικότητα, ναι μεν σου δίνει περισσότερα πράγματα, έτσι, το να διευρύνεις το οπτικό σου πεδίο, αλλά δεν προλαβαίνεις να... με τη δικιά μου λογική, έτσι, δεν προλαβαίνεις κιόλας να μάθεις. Οπότε είναι καλό, πολύ καλό, ανάλογα με τα κριτήρια σου, να διαλέξεις μία τέχνη που πιστεύεις ότι σου ταιριάζει, πιστεύεις ότι μπορεί να σου αποδώσει πράγματα. Το πιο σημαντικό από όλα, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, είναι να σου αρέσει, γιατί αν σου αρέσει την κάνεις καλύτερα, και να επιμείνεις πάνω σε αυτή την τέχνη. Να επιμείνεις να τη μάθεις καλά, και από τη στιγμή που την έχεις μάθει καλά, έτσι, βάζεις και μία, πάλι με τη λογική σου, μία δεύτερη τέχνη, που θα έλεγα θα πρέπει να κινείται περίπου στο ίδιο μήκος, να είναι δηλαδή περίπου στην ίδια λογική. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάνεις καράτε, θα ήταν πολύ καλό να κάνεις ένα τζούντο ή ένα αϊκίντο για να συμπληρώσεις, ας πούμε, με ρήψεις αυτό που κάνεις. Εγώ κάνω Wing Chun και συμπληρώνω με το εσκρίμα, το οποίο έχει ραβδί μαχαίρι, έχει Φιλιππίνο boxing, έχει πάνκα μου, έχει ένα σώρο πράγματα τα οποία μου δίνουν μια καλύτερη οπτική γωνία πάνω σε αυτό που κάνω για να συμπληρώσω το Wing Chun μου που στερείται από κάποια πράγματα. Δηλαδή το Wing Chun είναι ένα σύστημα strike, δεν έχει έδαφος, δεν έχει, έτσι μην βλέπετε το τι δείχνουν και το τι λένε. Εντάξει, το Wing Chun δεν έχει έδαφος, είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να τελειώνεις πολύ γρήγορα σε όρθια μάχη. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν πρέπει να επιτρέπεις να σε πιάσει κάποιος, ούτε να μπει στη διαδικασία να παλέψεις με κάποιον. Όλοι αυτοί που ήταν προγενέστεροι από μένα ή κάναν Wing Chun ήταν στην ίδια λογική. Βέβαια, το Wing Chun με όλα αυτά τα στοιχεία που έχει, όπως έχω αναφέρει και σε άλλα βίντεο, μπορεί να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα με τη στρατηγική του και σε άλλες τεχνικές μέσα. Γι' αυτό και θα δεις ότι είναι πάρα πολλοί που έστω και για λίγο θα περάσουν από το Wing Chun. Πιστεύω ότι απάντησα στην ερώτησή σου, που έτσι θα το πω και πιο καθαρά. Πιστεύω ότι το να ασχοληθείς με μία τέχνη και να την πας μέχρι εκεί που πάει είναι ό,τι καλύτερο, και μετά από τη στιγμή που την έχεις φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ καλό, μπορείς να συμπληρώσεις και κάτι από πάνω. Από τη στιγμή που αισθάνεσαι ότι αυτή η τέχνη έχει κάποια έλλειψη σε κάτι, έτσι, μπορείς να συμπληρώσεις με κάτι το οποίο θα συμπληρώσει την τέχνη που ήδη έχεις. Αλλά θεωρώ ότι όσο πιο πολύ προπονήσεις την τέχνη που ήδη έχεις ξεκινήσει, τόσο πιο πολύ εξελίσσεσαι και τόσο πιο καλύτερος γίνεσαι. Από τη στιγμή που με βλέπετε πρώτη φορά, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να παρακολουθήσετε τα επόμενα βίντεο που θα κάνω. Αν πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία, μπορείτε να κάνετε μια κοινοποίηση στο κανάλι σας, στο κανάλι κάποιου φίλου, για να με παρακολουθήσει και εκείνος. Μπορείτε να κάνετε ένα like, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις, σχόλια πάνω σε αυτά που λέω εγώ ή από κάποιες άλλες απορίες που έχετε, και από τη στιγμή που μπορώ και έχω τις γνώσεις θα απαντήσω. Είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη Αγίου Δημητρίου 27, διδάσκοντας Wing Chun και εσκρίμα τα τελευταία 20 χρόνια. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.